Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Το ξέρουμε ότι τώρα επί της ουσίας αρχίζουν τα ζόρια για μας, προσπαθώντας να κάνουμε τις δικαιότερες επιλογές. Νιώθετε ακόμα πιο όρημη τώρα στο δεύτερο, The Voice? Είμαι πιο ψύχρεμη και πιο χαλαρή. Πέρσι θυμάμαι στα battles, είχε πονέσει τόσο πολύ το στομάχι μου που δεν μπορούσα να ξεκινήσω. Έψαχνα κανένα χαπάκι να ηρεμήσει το στομάχι μου, και ήταν από το άγχος μου και από τη στεναχώρια μου που έπρεπε να διώξω 8 παίκτες. Το είχα πάρει πολύ βαριά. Επηρεάζομαι από τον χαρακτήρα, δηλαδή αν κάποιος μπορεί να συμπεριφέρεται αλαζονικά ή με αδιαφορία ή με τόση ιδιαίτερη μαχητικότητα, με την καλή έννοια όμως, το θέλω να κατακτήσω το καλύτερο. Στην περίπτωση της Πατρίσια ήταν αυτό ακριβώς που είπα εκείνη τη στιγμή. Δεν αυτό σχεδιάζουμε, γι' αυτό κάνουμε τις πρόβες, για να ξέρει ο καθένας τα μέρη του. Δηλαδή όπως στο θέατρο, πάει κάποιος ηθοποιός με έναν άλλο, με τον πρωταγωνιστή του, έχουν κάνει πρόβες πόσο καιρό και στην πρεμιέρα βγαίνει ο άλλος και λέει τα δικά του. Δεν καπελώνει ο ένας τον άλλον. Έτυχε να είμαι εγώ φέτος η πρώτη που έκλεψα παίκτη. Είχα κι εγώ λίγο, ήμουν λίγο αναποφάσιστη αν θα κλέψω ή όχι, γιατί έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι υπήρχε λίγο αθέμητος ανταγωνισμός και με επηρέασε αυτό που είπε η Δέσποινα, αλλά μέσα μου έβλεπα από τη μία αυτό που έλεγε η Δέσποινα και είναι πολύ σωστό, εννοείται. Και από την άλλη έβλεπα όμως το performer της κοπέλας, της Πατρίτσιας, και θεώρησα ότι ακόμα μια ευκαιρία θα έπρεπε να